Να πάμε στον Γιώργο Παπά. Τον είναι έχουμε. Στα κεντρικά γραφεία του Τσεντεού ο Γιώργος Παπάς. Έχουν γίνει και κάποιες δηλώσεις. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι, σε ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Είμαι στα κεντρικά γραφεία του Τσεντεού, που εν πάση περιπτώσει είναι το κόμμα που πανηγύρισε μόλις βγήκαν τα exit polls, και δικαίως, διότι είναι το κόμμα που νίκησε, που κέρδισε τις εκλογές σήμερα. Είναι στην ουσία στα ποσοστά που είχε και στις προηγούμενες εκλογές. Ποσοστά δίνει το exit poll, Γιώργο, γιατί δεν έχουμε εικόνα. Είναι γύρω στο 29%, 29,5% και τα δύο κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης. Το CDU και το CSU δηλαδή εννοείς. Οι Βαβαροί μαζί με τους Χριστιανοκοινωνιστές, μαζί με τους Χριστιανοδημοκράτες. Οι Βαβαροί μαζί με τους Χριστιανοδημοκράτες. Είναι με απόσταση το πρώτο κόμμα, με μεγάλη απόσταση από όλα τα άλλα κόμματα. Το δεύτερο κόμμα είναι το ακροδεξιό ΑΕΦΤ. Έρχεται είναι δεύτερο το ΑΕΦΤ. Για τη δεύτερη θέση. Μάλιστα. Δεύτερο κόμμα με ένα ποσοστό 16,5%. Μάλιστα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι πριν από μερικές εβδομάδες αυτό το κόμμα κινούνταν πάνω από 20%. Αυτό δείχνει ότι είχε μια υποχώρηση, αλλά σε κάθε περίπτωση. Οι σοσιαλδημοκράτες που κυβερνούν με τον Σόλτς, Γιώργο, σε ποια θέση είναι? Στην τρίτη θέση, λογικά. Είναι στην τρίτη θέση με 14%. Μάλιστα. Σημαντικά χαμηλό το αποτέλεσμα και σε σχέση με το αποτέλεσμα των προηγούμενων ευρωεκλογών, χάνει σχεδόν δύο μονάδες. Αλλά εκείνοι που έπεθαν πραγματικά καθίζηση είναι οι πράσινοι, οι οποίοι έρχονται τέταρτη στην ουσία με 12%. Χάνουν σχεδόν 8 μονάδες σε σχέση με το αποτέλεσμα των προηγούμενων ευρωεκλογών και είναι το κόμμα που υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα. Οι φιλελεύθεροι, το FDP, διασώθηκε γύρω στο 5%, πρέπει να πω, μόνο ότι είναι και αυτό ως κυβερνητικό κόμμα πληρώνει την κυβερνητική φθορά. Μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη είχαμε στο μέτωπο της αριστεράς. Εκεί που είχαμε την αριστερά, το κόμμα αριστερά, το οποίο έπαθε καθίζηση, απόλυτη καθίζηση με 2,8%. Μιλάς για το Linke, για τον Die Linke, Γιώργο, έτσι. Για το Linke, ακριβώς. Το Die Linke παίρνει ούτε 3% δεν βγαίνει. Μάλιστα. Και εκείνη η οποία κέρδισε τη μάχη της αριστεράς είναι η Σάρα Βάγκενε, που έπιαξε ένα δικό της κόμμα, καινούριο κόμμα, το οποίο είναι στο 5,5% με 6% περίπου. Είναι από το μηδέν που ξεκίνησε, είναι αυτή που κέρδισε. Πάντως, Γιώργο, δεν μπορεί να μην σημειώσουμε το γεγονός ότι και το ΑΕΦΤ είναι ψηλά, δεύτερη θέση, η ακροδεξιά στη Γερμανία. Και το γεγονός ότι το κόμμα του καγκελάριου του Σούλτς, Όλαφ Σόλτς, έχει βρεθεί στην τρίτη θέση. Και οι Χριστιανοδημοκράτες επανέρχονται στην πρώτη θέση μετά από τις εκλογές της προδιετίας. Ναι, ακριβώς. Επανέρχονται και το κλίμα που ήταν εδώ, πρέπει να πω, ήταν πανηγυρικό. Ο Φρίντριχ Μέρς που βγήκε και μίλησε είπε ότι είναι το πρώτο βήμα σε έναν μεγάλο δρόμο. Εννοούσε το δρόμο για τις ομοσπονδιακές εκλογές σε ένα χρόνο και κάτι μήνες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση από το Βερολίνο. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βέβαια. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία διεκδικεί μετά την σημερινή νίκη του CDU-CSU, διεκδικεί το δικαίωμα να είναι αυτή που θα προτείνει ο Γερμανός καγκελάριος ως υποψήφια για την Προεδρία. Αυτό το ζήτησε ο Φρίντριχ Μέρτς. Δεν είναι σίγουρο, βέβαια, ότι θα το κάνει και ο Σόλτς. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.